Πάω σε μια θεατρική παράσταση. Ο μικρός πρίγκιπας. Θα ανέβει στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου την Τετάρτη 21 του Δεκέμβρη στις 11:30 το πρωί. Και για αυτή την παράσταση, επειδή αφορά όλους εσάς που είσαστε εκπαιδευτικοί, που είσαστε γονείς, που είσαστε παιδιά, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τη Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Aegean, την κυρία Μαρίνα Σπυριδάκη. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Αν και είμαστε στην Αθήνα, πολύ καλά. Χαίρομαι. Η αλήθεια είναι ότι η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου την Τετάρτη, αλλά και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ωστόσο, η πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει εμείς ως Aegean, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά όλης της Κρήτης να παρακολουθήσουν αυτή την εξαιρετική παράσταση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το πρωί στις 11:30. Μία παράσταση αποκλειστικά για τους μικρούς και μεγάλους φίλους της Aegean. Με τη δική σας λοιπόν την προσφορά και με τα δικά σας τα φτερά, τι ακριβώς θα γίνει, κυρία Σπυριδάκη? Λοιπόν, αρχικά ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και μέχρι την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου προσκαλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς από τα δημοτικά σχολεία όλης της Κρήτης να δηλώσουν συμμετοχή για λογαριασμό των μαθητών τους, των τμήματων ευθύνης τους, προκειμένου να λάβουν μέρος στην κλήρωση που τελικά θα τους φέρει και σε αυτή την παράσταση. Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και θα έχουμε τα τμήματα, τις μικρές ομάδες δηλαδή των δημοτικών σχολείων, που θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Και γίνεται αυτό, και το καταλαβαίνει κάποιος στο διαδικαστικό του το κομμάτι, ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν σαφέστατα όλα τα τμήματα και όλα τα σχολεία της Κρήτης. Πράγματι, παρότι το συνεδριακό κέντρο έχει μια αίθουσα μεγάλης χωρητικότητας και θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε περισσότερα από 650 παιδιά, σίγουρα η μέχρι τώρα προσέλευση είναι αρκετά μεγάλη, άρα νομίζω ότι θα αξιοποιήσουμε την τύχη και την κλήρωση, οπότε θα πάμε κάπως έτσι. Ωστόσο, προσκαλούμε, όπως είπαμε, και όλα τα παιδιά από όλη την Κρήτη, γι' αυτό και η Aegean έχει λάβει μέρημνα για όλα τα παιδιά εκτός Ηρακλείου να αναλάβει και τη μεταφορά τους, προκειμένου να βρεθούν εκείνη την ημέρα και να παρακολουθήσουν την παράσταση. Χριστουγεννιάτικο δώρο, κυρία Σπυριδάκη, έτσι? Ναι, εκτός από την παράσταση θα έχουν και άλλο ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δώρο, ωστόσο νομίζω θα το ανακαλύψουν εκείνη την ημέρα. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο δώρο το ότι μπορεί και ανεβαίνει αυτή η παράσταση. Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι ένα πολύ διαβασμένο βιβλίο, αγαπητό σε μικρούς και μεγάλους, έτσι με νοήματα ιδιαίτερα, όχι πάντα τόσο εύκολα. Αλλά και η ματιά της Κάρμεν Ουργκέρι, που έχει και την ευθύνη της απόδοσης και της παράστασης, είναι μοναδική, είναι ιδιαίτερη. Την έχουμε παρακολουθήσει την παράσταση με τη μικρή μου κόρη και είχε ενθουσιαστεί. Ακόμα το θυμάται και το αναφέρει. Οπότε νομίζουμε ότι αξίζει να δοθεί αυτή η δυνατότητα και να μπορέσουν να παρακολουθήσουν όσο περισσότερα παιδιά γίνεται αυτή την παράσταση. Από την πλευρά μας, από την πλευρά της Aegean, θέλαμε να το δώσουμε. Συνεργαζόμαστε με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου από την πρώτη μέρα λειτουργίας του. Χαρήκαμε που είχε αυτή την σκέψη να ανεβάσει αυτή την παράσταση για όλο το υπόλοιπο κοινό του Ηρακλείου, αλλά θέλαμε να δώσουμε και αυτή τη δυνατότητα και εμείς από την πλευρά μας σε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά. Κοιτάξτε, κυρία Σπυριδάκη, δύο παρατηρήσεις. Όποιος έχει παρακολουθήσει, μικρός ή μεγάλος, μικρό ή μεγάλο παιδί, τις παραστάσεις της κυρίας Ρουγκέρι, με τις κόρες της επίσης, νομίζω ότι δεν έχει να πει τίποτα, δεν μπορεί να βρει κάποιο ψεγάδι, διότι η κάθε παράσταση είναι μοναδική, είναι προσεγμένη, οπότε τα παιδιά πραγματικά απολαμβάνουν κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ ποιοτικό. Από την άλλη, είναι το δικό σας το δώρο, γιατί δίνετε στα παιδιά αυτή τη δυνατότητα και με τη μεταφορά και με την δωρεάν παράσταση να μπορέσουν να έχουν κάτι παραπάνω μέσα σε αυτές τις ημέρες, που η αλήθεια είναι
δύσκολες είναι για τις περισσότερες οικογένειες και δεν είναι μόνο η τιμή του εισιτηρίου, ξέρετε, είναι και η μετακίνηση, δηλαδή να παρακολουθήσεις την παράσταση, είναι το ενεργειακό κόστος, είναι αυτό που δεν μας κάνει εύκολα να κινητοποιηθούμε και προτιμούμε αυτά τα χρήματα να τα δώσουμε, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι νομίζω και το ερέθισμα, δηλαδή αφορμή που δίνουμε να έρθουν σε επαφή με αυτή τη μορφή της τέχνης, να έρθουν σε επαφή με αυτόν τον χώρο όπου δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι το κάνουν. Άρα εμείς, ας πούμε, ότι λειτουργούμε ως ερέθισμα και ως ένας έτσι διευκολυντής κάποιας αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να έρθουν τα παιδιά κοντά στον πολιτισμό, στην τέχνη. Το Ηράκλειο είναι πολύ τυχερό και η Κρήτη συνολικά που έχει αυτό το χώρο που μπορεί να φιλοξενεί πλέον παραστάσεις που στο παρελθόν μπορούσε κανείς να τις δει μονάχα ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, στην Αθήνα κυρίως. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς από την πλευρά μας ως ιδιωτικός τομέας να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο να έρθει σε επαφή αρχικά με το χώρο, με το ερέθισμα, με τις εικόνες, να δημιουργηθούν αναμνήσεις και να γράψουν κάποια πράγματα στα παιδιά από νωρίς, με την ελπίδα ότι στο μέλλον θα ανθίσουν με διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, κύριε Σπυριδάκη, για να το πιάσουμε πάλι από την αρχή, δίνοντας αυτά τα διαδικαστικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, διότι ο ένας ενημερώνει και βοηθάει τον άλλον. Είναι οι παραστάσεις 21, 22, 23. Εσείς κάνετε αυτή την προσπάθεια, γιατί είπατε τρεις ημερομηνίες, για την παράσταση της Τετάρτης 21 το πρωί. Μόνο της Τετάρτης το πρωί, 21 Δεκεμβρίου. Για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση και κάποια παρεξήγηση. Θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε δάσκαλος στο κάθε σχολείο να συγκεντρώσει τις αιτήσεις που χρειάζονται για να ξέρουμε αν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για την παράσταση. Αλλά επιτρέπετε και συγγνώμη για τη διακοπή, να το πούμε σωστά. Ο κάθε δάσκαλος σε επίπεδο τμήματος από όλα τα δημοτικά σχολεία θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή για το δικό του τμήμα. Για το δικό δηλαδή του τμήμα. Μπορεί να είναι το πρώτο τμήμα της τρίτης δημοτικού στο δημοτικό σχολείο. Εφόσον υπάρχει η έγκριση των γονέων, σαφέστατα, από κάθε τμήμα. Είναι στο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών. Άρα ισχύει πρακτικά ό,τι ισχύει για τις σχολικές εκδρομές. Ωραία. Ωστόσο, για να μην αδικηθεί κάποιος, η προθεσμία λήγει 11 του μήνα, 11 του Δεκέμβρη. 11 μέχρι τότε πρέπει να στείλει ο αρμόδιος υπεύθυνος εκπαιδευτικός, αποκλειστικά εκπαιδευτικός, όχι μπαμπάς, μαμά ή μια παρέα φίλων γονιών που θέλουν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους. Άρα σε επίπεδο τμήματος, ο δάσκαλος του τμήματος να δηλώσει συμμετοχή μέχρι την Κυριακή στο corporate.com/aegean.air.com είναι το email με συγκεκριμένα στοιχεία. Έχουμε δώσει ενημέρωση και στα δημοτικά σχολεία ακριβώς για το τι χρειάζεται. Είναι απλό τα στοιχεία του υπεύθυνου του σχολείου, τον αριθμό των μαθητών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Θα στείλει λοιπόν αυτό το email μέχρι την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο που χρειάζεται, εμείς απαντάμε και ζητάμε συμπληρωματικά στοιχεία. Έτσι καταχωρείται η δήλωσή του ως υποψήφια και μπαίνει σε κλήρωση, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα, για τον συνολικό αριθμό των τμήματων. Επειδή μπορεί να έχουμε μικρότερα, μεγαλύτερα τμήματα κτλ. Μέχρι την Τετάρτη, όλοι οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από εμάς ότι έχουν επιλεγεί και το δικό τους τμήμα θα συνοδεύσει, θα παρακολουθήσει την παράσταση. Επιβεβαιώνουν ότι αποδέχονται και τους περιμένουμε πια την Τετάρτη 21 στο πολιτιστικό. Και για τα παιδιά, τα τμήματα των δημοτικών σχολείων που βρίσκονται εκτός της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, η μεταφορά με τα λεωφορεία είναι δωρεάν. Πάλι καλύπτονται από εσάς. Πάλι καλύπτονται από εμάς. Θα τους εξηγήσουμε τη διαδικασία που έχουμε επιλέξει για αυτό το σκοπό, αρκεί να επιλεγούν την κλήρωση.
Η επιθυμία είναι, θέλουμε να πω την αλήθεια, η τύχη να ευνοήσει τους εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, γιατί είναι ένα έξτρα κίνητρο και νομίζω ότι μπορούμε να τους διευκολύνουμε. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι μια διάβλητη διαδικασία, μπαίνει σε μια ηλεκτρονική κληρωτίδα και η τύχη πια θα επιλέξει, ποια τμήματα θα το παρακολουθήσουν. Τετάρτη λοιπόν, 11.30 το πρωί, 21 Δεκεμβρίου, Μικρός Πρίγκιπας με την παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγκέρι, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, η βοήθεια αυτή, η προσφορά αυτή, το δώρο αυτό από την Αιτζίαν. Κυρία Σπυριδάκη, να είστε καλά, καλές γιορτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, καλές γιορτές. Καλά να είστε κι εσείς, καλημέρα σας.